Επειδή κάποιοι συμπεριφέρονται ανεύθυνα, επειδή κάποιοι προβαίνουν σε ενέργειες που είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργούν προβλήματα στην επίτευξη εθνικών στόχων, επειδή κάποιοι προβαίνουν σε ενέργειες που δεν υπάρχει η όποια λογική εξήγηση που να δικαιολογεί τέτοιες ενέργειες, να μου επιτρέψει να ξεκινήσω με μια παρέμβαση, με μια έκκληση προς όλους εσάς, τους λειτουργούς του τύπου που βρίσκεστε εδώ για να ενημερώσετε τον κυπριακό λαό για τις εξελίξεις. Όπως είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το τι γίνεται στη Γενέβη, να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία έτσι ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα σε ένα στόχο που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας. Αντιλαμβάνεστε ότι οι πληροφορίες που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας μετά την ενημέρωση που έγινε στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το θέμα του εδαφικού. 176 που έχουν ξεκινήσει συνομιλίες, ενδεχομένως να είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε στο παραένα της ανταλλαγής χαρτών, επιχειρούν με αναφορές να δημιουργηθούν προβλήματα. Θέλω να επαναλάβω την έκκληση προς όλους εσάς. Από εκεί και πέρα, σήμερα ξεκίνησε η συζήτηση με κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Έγινε μια ανασκόπηση των μέχρι στιγμής συζητήσεων. Έγινε διάλογος στα θέματα διακυβέρνησης και περιουσιακού. Υπάρχει πρόοδος σε κάποια των θεμάτων του διακυβέρνησης, όπως για παράδειγμα στο θέμα της αλλαγής του συντάγματος. Σε κάποια άλλα θέματα έχουν δοθεί πολύ συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες προς τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα εργαστούν αυτό το σήμερα το απόγευμα, έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε να έχουμε περισσότερη πρόοδο. Οι ηγέτες θα βρεθούν και πάλι στις 5:45 με παρουσίαση από πλευράς των διαπραγματευτών των συζητήσεων τους όσον αφορά θέματα διακυβέρνησης, και αμέσως μετά θα αρχίσει η συζήτηση στο εδαφικό και η ανταλλαγή χαρτών, και ακολούθως θα συνεχίσουμε με όλα τα άλλα θέματα που υπάρχουν μέχρι στιγμής εκκρεμότητες. Θα γίνει διαπραγματεύσεις, κύριε? Θα γίνει συζήτηση του εδαφικού και ακολούθως θα υποβληθούν οι χάρτες. Κάθε πλευρά θα υποβάλει το δικό της χάρτη. Ακολούθως θα υποβληθεί, δηλαδή όταν θα κατατεθούν οι χάρτες, τότε θα γίνει και η διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί. Θα γίνει πρώτα συζήτηση επί του εδαφικού. Μετά. Και ακολούθως μετά θα υποβληθούν χάρτες, οι οποίοι θα εξεταστούν από τους εμπειρογνώμονες, αν ανταποκρίνονται στα όσα έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στους δύο ηγέτες, και ακολούθως θα κρατηθούν από τα ενωμένα. Αν ακολουθηθούν τα δύο άκρα, κύριε Χριστοδούλη, 28, αν ακολουθηθούν τα δύο άκρα, 28-29-2, δεν θα επιχειρηθεί να μικρηθεί το χάσμα, δηλαδή μετά την παρουσίαση χαρτών? Η κρατησιμότητα των στιγμών, και επειδή προηγουμένως μίλησα για την ανάγκη υπευθυνότητας από όλους, δεν μου επιτρέπει να απαντήσω στο υποθετικό εύστοχο ερώτημά σας. Θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε πώς θα είναι τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν ενώπιόν μας, και αναλόγως να είστε σίγουρος ότι έχουμε αρκετές εναλλακτικές επιλογές για το πώς θα συμπεριφερθούμε. Κύριε Εκπρόσωπε, είπετε για πρόοδο στο θέμα της τροποποίησης των συνταγμάτων. Τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί εκεί? Έχει συμφωνηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα τροποποιείται το Σύνταγμα. Ήταν μία από τις εκκρεμότητες στα θέματα διακυβέρνησης που συζητήθηκε και χθες και υπήρξε πρόοδο σήμερα. Πώς συνιστώσεις πολιτείες, δηλαδή θα έχουν άποψη στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η συζήτηση? Δεν θα αναπτύξω τώρα τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο, επαναλαμβάνω, έχει επέλθει η σύγκληση. Στην αρχή της Επιτροπής Προεδρίας υπάρχει κάποια εξέλιξη? Το θέμα αυτό συζητήθηκε την πρώτη μέρα. Υπήρξε διαφωνία και βρίσκεται το θέμα εκεί. Δεν υπήρξε για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση το θέμα. Υπάρχει δυνατότητα σήμερα που επιβληθούν νέοι χάρτες με την υποβολή των πρώτων χαρτών, εναλλακτικών χαρτών? Δεν αναμένεται κάτι τέτοιο, ή καλύτερα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τη διαδικασία που έχει συμφωνηθεί. Με το πλαίσιο, κύριε Εκπρόσωπε, καθορίζει 29,2-28,2. Αν τηρηθούν αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί, πότε θα γίνει η διαπραγμάτευση για να σμικρινθεί το χάσμα, έτσι ώστε να βρεθεί και η χρήσιμη τομή? Αντιλαμβάνεστε ότι προηγουμένως, θα το επαναλάβω, και δεν ήταν ούτε σύνθημα ούτε σχήμα λόγου, ζήτησαμε υπευθυνότητα από κάποιους. Πρέπει και εμείς την ίδια στιγμή να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα. Θα δούμε
το τι θα υποβληθεί και ακολούθως, επαναλαμβάνω, έχουμε και τις επιλογές και όχι μόνο μία, το πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση που θα διαμορφωθεί. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι, βρισκόμαστε εδώ ως εκπρόσωποι του κυπριακού λαού, ως εκπρόσωποι των Ελληνοκυπρίων για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά τους. Και αν πραγματικά θέλουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά τους, πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Και να μου επιτρέψετε μέσα στο πλαίσιο της σοβαρότητας που πρέπει να μας διακατέχει, να μην αναφέρω περισσότερα. Αν το καρτό τελειώνει η συζήτηση, ή το εδαφικό μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση του και άλλη μέρα, δηλαδή τελειώνει απόψε το εδαφικό. Αναλόγως των αποτελεσμάτων. Αντιλαμβάνεστε. Αύριο η διεθνή διάσκεψη. Αύριο η διάσκεψη θα ασχοληθεί με ένα και μοναδικό θέμα. Το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη της αυριανής διάσκεψης. Και ούτε παράλληλα για αύριο δεν υπάρχει όποια προγραμματισμένη συνάντηση για συζήτηση άλλων πτυχών του Κυπριακού πέρα από το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων. Άρα λίγουν όλα σήμερα τις συζητήσεις, τις υπόλοιπες πτυχές. Όσον αφορά τη συζήτηση των θεμάτων, των πέντε κεφαλαίων που αφορούν, αν θέλετε, την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού, σήμερα δεν θα πω ολοκληρώνεται η συζήτηση, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά αύριο, για να είμαι πιο σωστός, δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη συζήτηση πέραν, επαναλαμβάνω, του κεφαλαίου της ασφάλειας και των εγγύσεων. Δημιουργήθηκε πρόβλημα με τις διαρροές μέχρι στιγμής. Μάλιστα, ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ήταν ιδιαίτερα έντονο, ζήτησε υπευθυνότητα από όλους. Έκανε λόγο για ανευθυνότητα κάποιων που προσπαθούν να δυναμητήσουν το κλίμα και να δημιουργήσουν προβλήματα. Ουσιαστικά ανέφερε επίσης, σημειώσαμε, ότι η αυριανή διεθνής διάσκεψη θα ασχοληθεί μόνο με τα θέματα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Να κλείσουμε και θα επανέλθουμε. Έχουμε τον Κυριάκο. Ναι. Κυριάκο, σε σένα τι έχει σημειώσει από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου? Σύντομα, Κυριάκο. Ήταν πάρα πολύ έντονο το να ακούσατε και εσύ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχέση με τις διαρροές που υπήρξαν σήμερα σε σχέση με τα κριτήρια τα οποία θα αποτυπώνονται στο χάρτη που θα δώσει η ελληνοκυπριακή πλευρά. Στην ουσία απίφθινε έκκληση στους δημοσιογράφους, αφού κάποιοι άλλοι δεν αντιλαμβάνονται, όπως τουλάχιστον άφησαν να νοηθεί, τη σοβαρά των στιγμών, να υπάρξει ένας αυτοπεριορισμός εδώ για το τι μεταδίδεται. Ήταν σαφή αιχμή προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, όπως επίσης και η επισημείωση ότι υπήρξε αυτή η διαρροή μετά την ενημέρωση από τον ειδικό εδώ του χρηματολογίου για τα κριτήρια για το εδαφικό. Από εκεί και πέρα σημειώνουμε ότι υπήρξε κάποια επιμέρους πρόοδος στο θέμα της τροποποίησης των συνταγμάτων, δεν αποκάλυψε ακριβώς. Οι συζητήσεις σήμερα περιστράφηκαν εκεί που είχαμε πει στο περιουσιακό, αυτά που είχαν μείνει πίσω στη διακυβέρνηση. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με τα θέματα και θα ολοκληρώσουμε με το εδαφικό και επίσης ξεκάθαρο αύριο μόνο ασφάλεια και εγγύησεις σε σχέση με τα θέματα της διεθνούς διάσκεψης. Ακριβώς. Κυριάκο, να σε αποχαιρετήσουμε και σένα. Κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε στις 3:30 με την συνέντευξη τύπου που θα παραθέσει ο Έσπερ Μπαρθέιντ.